Όψη αλλάζει το κέντρο της πόλης με τις επεμβάσεις αυτή τη φορά να επικεντρώνονται σε εργασίες ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Αγοράς αλλά και ανάπλασης αποκατάστασης των γυροδών. Η περιοχή επέμβασης είναι 17 στρέμματα. Είναι ένα έργο που αφορά μια κεντρική περιοχή της πόλης μας και ευρύτερα του κέντρου της πόλης. Θα συνδέσει επί της ουσίας το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας, οπότε το κέντρο με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει από επεμβάσεις ανάπλασης και παρέμβασης. Κάναμε μια μελέτη με στόχο έναν περιβαλλοντικό σχεδιασμό, βιοκλιματικό. Θελήσαμε δηλαδή να έχει το έργο μας κάποιες παραμέτρους τέτοιες, ώστε να βελτιώνουμε το μικροκλίμα της περιοχής, γιατί πρόκειται για ένα αστικό ιστό επιβαρημένο. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα υλικά των δαπεδοστρώσεων. Χρησιμοποιούμε πλέον ψυχρά φωτοκαταλυτικά υλικά. Δεν θα ήθελα να το πω ότι είναι η μόδα σε αυτού του είδους της μελέτης. Είναι το μέλλον για μας, για την υπηρεσία και για το Δήμο γενικότερα. Επίσης γίνονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, γιατί περπατάμε όλοι στην πόλη και βλέπουμε υπάρχουν πεζοδρόμια με 60 εκατοστά φάρδος, δεν μπορεί να κινηθεί κανείς. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε αυτό το κομμάτι της πόλης να γίνει πιο ενδιαφέρον για τον πολίτη, για τον χρήστη, για τον επισκέπτη, να αλλάξουμε δηλαδή την αισθητική της πόλης σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι όλοι οι κάτοικοι και εμείς που είμαστε μελετητές, είμαστε και εμείς κάτοικοι της πόλης. Ουσιαστικά να παραδοθεί αυτό το κομμάτι της πόλης στον πολίτη, που αναφέραμε και πριν στους προηγούμενους, απλά με μια νέα αισθητική και με μια νέα εικόνα πια, εφαρμόζοντας και σύγχρονες μεθόδους, έτσι. Το να αλλάξουμε απλά τα υλικά δεν σημαίνει κάτι. Εμείς βελτιώνουμε και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών. Mm-hmm. Κρατάμε όμως την εικόνα που έχει ο χρήστης για την πόλη. Δεν πειράζουμε δηλαδή ούτε τα μνημεία, η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, κρατιούνται στα ίδια σημεία. Απλά πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό το κέντρο αυτό της πόλης. Παράλληλα, η περιοχή γίνεται πιο πράσινη, επηρεάζοντας θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εύκολη πρόσβαση σε ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν δύο εύκολοι τρόποι για να βελτιώσουμε το μικροκλίμα, το νερό και η φύτευση. Πέραν των υλικών που σας είπα πριν ποια είναι, αυξάνεται πάρα πολύ το πράσινο και με δέντρα και με θάμνους. Όλα αυτά τα στοιχεία του πρασίνου έχουν να κάνουν με... Βοηθιέται δηλαδή και η ροή του ανέμου, αλλά και η προστασία, η ανεμοπροστασία. Επίσης όλα τα είδη πρασίνου έχουν να κάνουν με στοιχεία που αφορούν την ελληνική χλωρίδα και πανίδα, ώστε να μειώνεται και το κόστος συντήρησης, η άρδευσή τους παράδειγμα. Απορροφούν και ρήπους πολλά από αυτά τα είδη που θα χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης το στοιχείο του νερού, όπως είπα, φτιάχνουμε έναν μικρό καταράκτη και κάποιους πρισματικούς όγκους με πίδακες νερού. Το νερό έχει να κάνει και με τον καλό θόρυβο που δημιουργεί, αλλά και με την αίσθηση υδροσεισμού και επί της ουσίας γιατί εξατμίζεται το νερό, ειδικά τους θερμούς μήνες που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δώσαμε επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην κίνηση των ΑΜΕΑ και των ειδικών ομάδων πληθυσμού. Ηλικιωμένους, μαμάδες με καροτσάκια, παιδάκια. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι βρύσες που χρησιμοποιούμε είναι βρύσες που έχουν δύο σημεία για να μπορέσει να πιει νερό, και ο ενήλικας αλλά και το άτομο ΑΜΕΑ και το μικρό παιδάκι. Ακόμη στην οδό Προκούμη δημιουργείται παράλληλος ποδηλατόδρομος, ενώ σε ό,τι αφορά στο φωτισμό επιλέγονται φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και γενικά η περιοχή γίνεται πιο φωτεινή. Είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τα φωτιστικά μας και επίσης ενισχύουμε επιπλέον και το βραδινό φωτισμό στην πόλη. Θα είναι δηλαδή αρκετά πιο ενδιαφέρον το βράδυ η κίνηση σε αυτούς τους χώρους. Και ο καταράχτης και τα μικρά συντριβανάκια έχουν επίσης φωτισμό. Φωτισμό έχει το δάπεδο και μπροστά στη Δημοτική Αγορά αλλά και στο εργατικό κέντρο, όπου δημιουργούμε μία μικρή πλατεία, να το πω έτσι, για να διευκολύνουμε και τις συγκεντρώσεις και την ασφάλεια του κόσμου.
Και υπάρχει ακόμη και διαφοροποίηση με το φωτισμό μεταξύ του ποδηλατόδρομου αλλά και του υπόλοιπου τμήματος του πεζοδρομίου. Η δημοπρασία αναμένεται μέσα στο Μάρτιο, ενώ οι εργασίες που πραγματικά θα αναμορφώσουν το χώρο αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του καλοκαιριού.